Σε απόγνωση βρίσκονται οι εργαζόμενοι της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων στο Ηράκλειο, καθώς μετά και από τη νέα νομοθεσία που αφορά στα χρέη, οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι. Προχώρησαν μάλιστα σε 48 ώρες απεργία, ζητώντας τα δεδουλευμένα τους. Αιτία όμως δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όπως τονίζουν, αγωνίζονται και για την οικονομική επιβίωση της Ένωσης, ζητώντας να διατηρηθούν και οι θέσεις εργασίας. Πήραμε μισή μισθοδοσία τον Ιανουάριο. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει τίποτα. Λέει η διοίκηση πως θα δώσει χρήματα, θα έρθουν χρήματα, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Έχουν υπόλοιπα από την μισθοδοσία τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους που υπάρχουν στον κόσμο. Απλέρωτες ΔΕΕΣ έχουν, υποχρεώσεις τρέχουν στους γιατρούς, υπάρχουν έγκυες γυναίκες που θέλουν να πάνε να γεννήσουν, δεν έχουν λεφτά. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε και η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, η οποία στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους. Δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη ζωή τους, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στις αποδοχές τους, υπάρχουν μεγάλα ποσά δεδουλευμένων. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πλησιάζουν το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ οι οφειλές, οι γενικότερες που υπάρχουν στους γύρω στους 90 εργαζόμενους. Και συνάμα σε όσους είχαν φύγει στο παρελθόν που ούτε σε αυτούς έχουν καταβάλει αποζημιώσεις. Πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή, δηλαδή μια σωστή διαχείριση, να γίνεται μια σωστή διαχείριση. Και ο τρόπος πληρωμών, να δοθεί και μια προτεραιότητα στους εργαζόμενους. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, αλλά να δοθεί μια. Οι εργαζόμενοι κρατούν και η παραγωγή, την Ένωση όρθια. Και με το κρασί και με τις άλλες δραστηριότητες. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου καλεί τη διοίκηση της ΕΑΣΥ να προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να λυθούν άμεσα όλα τα σοβαρά αυτά ζητήματα που βαρύνουν την Ένωση και τους εργαζομένους. Θα υπάρξει μια συνάντηση σε λίγο μαζί με το Σωματείο των Εργαζομένων, με τη διοίκηση, για να δοθούν κάποιες εγγυήσεις και να πει η Ένωση πώς θα εξοφλήσει αυτό το ποσό που είναι τεράστιο, επαναλαμβάνω, μεγάλο και δεν μπορεί. Να γίνεται ουσιαστικά μια χρηματοδότηση της ΕΑΣΥ από τους εργαζόμενους.